σπαγκέτι με τσορίθο, γαρίδες και κοτόπουλο. Υλικά για 2 μεγάλες μερίδες. 100 γραμμάρια τσορίθο. 150 γραμμάρια γαρίδες φρέσκες ή κατεψυγμένες χωρίς το κέλυφος. 150 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο. 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα. 1 σκελίδα σκόρδο. 1 κόκκινη πιπεριά σε κομμάτια. 150 γραμμάρια σάλτσα ντομάτας. 4-5 κλωστούλες κρόκο κοζάνης σε ένα σφινάκι νερό. 100 ml λευκό κρασί. 30 ml ελαιόλαδο. 350 γραμμάρια σπαγκέτι ολικής ή απλά. Βάζουμε στη φωτιά μια μεγάλη κατσαρόλα με μπόλικο νερό και βράζουμε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες βρασμού. Σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι, ρίχνουμε 2-3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά. Ρίχνουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα σοτάρουμε για 2-3 λεπτά. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας τα σχόλια, τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Τα βγάζουμε και τα κρατάμε σε ένα πιάτο. Ρίχνουμε στο τηγάνι άλλες 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι, το σκόρδο και τα αφήνουμε να μαραθούν. Δεν θα χρειαστούν πάνω από 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε και τις πιπεριές και ανακατεύουμε. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε τα μισοψημένα κομμάτια του κοτόπουλου, τις γαρίδες, κόβουμε το τσορίθο σε κύβους. Ανακατεύουμε καλά. Προσθέτουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Προσθέτουμε το μείγμα του κρόκου. Αφήνουμε να μαγειρευτούν για 4-5 λεπτά σε χαμηλή φωτιά. Σβήνουμε με το λευκό κρασί. Προσθέτουμε το χυμό ντομάτας, ανακατεύουμε και τα αφήνουμε να βράσουν ακόμη για 5 λεπτά. Το τσορίθο θα βγάλει το λίπος, το άρωμα και τη γεύση της πάπρικας. Και μέσα σε αυτό το ωραίο ζουμάκι θα μαγειρευτούν το κοτόπουλο και οι γαρίδες. Έχουμε σουρώσει τα σπαγκέτι και τα αδειάζουμε μέσα στο τηγάνι. Ανακατεύουμε καλά. Σερβίρουμε αμέσως. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας τα σχόλια, τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.